Τώρα τι να πει κανένας πρώτο και τι να πει δεύτερο. Και έχετε ζέστη. Το μόνο που έχω να σας πω σήμερα, ότι από το απόγευμα ξεκινάνε οι παρακλήσεις της Παναγίας μας. Και νομίζω ότι όλοι μας την έχουμε ανάγκη, τη μάνα μας, την Παναγιά. Και τώρα ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούς που είτε εμείς οι ίδιοι, είτε οι οικογένειές μας, είτε κάποιος δικός μας κοντινός ή μακρινός ανεβαίνει τις δικές του ανηφόρες, έχουμε ανάγκη την Παναγιά. Ας έρθουμε λοιπόν, 6 με 7 κάθε απόγευμα, θα ξεκινήσουμε αυτήν την εβδομάδα από εδώ, από τον Άγιο Χαράλαμπο κάθε απόγευμα, εκτός από την παραμονή της μεταμορφώσεως, που θα έχει τον Μεγάλο Εσπερινό, γιατί γιορτάζει η άλλη ενορία μας, η Σαρακίνα, και το απόγευμα θα αρχίσουμε 7.30 ώρα τον Εσπερινό και το πρωί, ανήμερα της γιορτής, 6 του μηνός, θα είναι και ο Δεσπότης μας για να μας δώσει τη χάρη και την ευλογία Του. Και θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στη Σαρακίνα τις παρακλήσεις και θα κλείσει το 15 Αύγουστο, και θέλω να το προσέξετε αυτό, θα κλείσει με αγρυπνία, όπως το κάνουμε πάντα, γιατί περισσότεροι το ζητάτε αυτό, για να είστε ελεύθεροι την άλλη μέρα το πρωί, να ετοιμάσετε τραπέζια και ό,τι θέλετε, και φιλοξενίες και ό,τι θέλετε, και μπορείτε βέβαια να κοινωνήσετε όλοι. Ελάτε μια βόλτα από το πετραχύλι της εξομολόγησης. Θα ρω πως ο Παπαχρίστος δεν έχει κόψει το κεφάλι σε κανένα. Τώρα πώς τα καταφέρνετε και με πείτε με την αγάπη σας ότι η αγάπη είναι πάνω απ' όλα και όχι τιμωρία. Εγώ το χαίρομαι πάντως. Χτες να σας πω τώρα για να δείτε ποιοι θα κερδίσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Έχω τα μυστήρια γάμους και βαφτίσια στο ενδιάμεσο που δεν είχε κόσμο εκείνη την ώρα, ακούω μια μεγάλη φασαρία. Για να βγω, λέω, έξω να δω τι γίνεται. Και είναι καμιά δεκαριά φοιτητές. Καλωσοριστήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, χαιρετηθήκαμε, χαμογελάσαμε. Λέω, ρε παλικάρια, εσείς από πού έρχεστε τώρα και τι μου λένε και τράπηκα. Από την Κύπρο, Παπαχρίστο. Ξεκινήσαμε, λέει, αλλά είχαν και ένα ωραίο κόλπο όμως. Ήταν όλα μεταξύ τους αδέρφια και ξαδέρφια. Μας έβαλε, λέει, η γιαγιά όλα τα εισιτήρια για να πάτε σε αυτόν τον παπά να εξομολογηθείτε. Τράπηκα. Αλλά την ίδια στιγμή είπα, τι γλυκός που είναι ο Θεούλης, που μας τα φέρνει έτσι να φτιάχνουμε φίλους από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Μην αφήνετε λοιπόν ούτε τα παιδιά σας, αλλά κυρίως μην αφήνετε τον εαυτό σας χωρίς εξομολόγηση. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, οι αμαρτίες, παιδάκι μου, είναι τσουβαλάκια με βάρος στις πλάτες μας. 5 κιλά, 5 κιλά, 2, 4, 8, 20, 30 μεγάλες αμαρτίες μαζεύονται καμιά εκατοστή κιλά. Και μετά, βρε παιδάκι μου, πού να πετάξει η ψυχή, πού να πετάξει και το σώμα από το βάρος τόσο. Για φανταστείτε, μας φορτώνουν η καθημερινότητά μας ενοχές, τύψεις, τούτο, εκείνο, στενοχώριες, βάσανα. Ελάτε λοιπόν, σας υπόσχομαι σε όλους μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο και να σας διαβάσω τη συγχωρητική ευχή για να κοινωνήσετε όλοι το 15 Αύγουστο. Κάθε απόγευμα λοιπόν μέχρι τις 13 του μηνός, εγώ μέχρι το βράδυ μετά θα είμαι εδώ μένω έτσι κι αλλιώς. Και να παίρνουμε μαζί μας τη χάρη και την ευλογία της Παναγιάς. Μια Παναγιά η οποία νοιάζεται, μια Παναγιά που ακούει, μια Παναγιά που είναι έτοιμη να έρθει για τον καθένα. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, το ξανά είπα μάλλον κι άλλη φορά, πώς είναι γέροντα οι Άγιοι εκεί και μας βλέπουν,
λέει, παιδάκι μου, ο παράδεισος είναι σαν ένα μεγάλο, μεγάλο κάστρο, γύρω-γύρω. Και από πάνω, λέει, από το κάστρο κάθονται όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και η Παναγιά και οι προφήτες και οι Άγιοι, παλιοί και καινούργοι, και μας κοιτάνε, μας κοιτάνε, μας κοιτάνε. Τι κοιτάνε? Σαν τα παιδάκια που φωνάζουν και λένε, μαμά, μπαμπά, να δείξουμε και να πούμε, βρε Άγιε, Άγιε Τάδε, Άγιε Παΐση, Άγιε Πορφύριε, Άγιε Παπαφώτη, Άγιε Ευμένιε, Αρχάγγελοι, ένας Αρχάγγελος, δύο Αρχάγγελοι, τρεις Αρχάγγελοι, χιλιάδες Άγγελοι, μυριάδες Άγγελοι. Να τους ζητήσουμε, και ό,τι τους ζητήσουμε ακούνε, και μόλις τα ακούνε, δεν το κρατάνε για τον εαυτό τους. Τρέχουν στο Χριστό και του λένε, Χριστούλη μας, ο Τάδε που πονάει, ο Τάδε που υποφέρει, ο Τάδε που βασανίζεται, η Τάδε που έχει βάρη στη ζωή της, τι να της πάω? Ό,τι μου πεις θα της πάω. Και στέλνει τον Άγιο, και στέλνει τρέχοντας τον Αρχάγγελο, αν είναι δύσκολο θέμα, για να μας βοηθήσει. Μην τα παλεύουμε, μωρέ, μόνοι μας. Βλέπετε ότι και σήμερα, μόλις είδε τον παραλυτικό Χριστός, κατευθείαν τον έκανε καλά. Αλλά τι του συγχώρεσε? Τις αμαρτίες του συγχώρεσε για να γίνει καλά. Και μόλις τα άκουσαν αυτοί οι άτιμοι, τι να πω τώρα, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τον άνθρωπο που θα γίνονταν καλά είχαν μπροστά, και όμως δεν επιτρέπεται, λέει, να συγχωρεί αμαρτίες. Ποιος ο Χριστός? Πόση κακία βάζουμε μέσα μας? Διότι ο νόμος λέει, είπαν, μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωράει. Και βλέπετε τώρα σε εμάς πόσο όμορφα τα φτιάξε. Να μην συγχωράει μόνο ο Θεός. Γιατί πού να τον βρούμε, μωρέ, και πού να το πουλά τον Θεό? Τ' άφησε στο πετραχύλι του παπά, βέβαια με την εντολή του Θεού, να συγχωράει τις αμαρτίες για να γίνουμε καλά. Μου λένε κάποιοι, δεν έχω χαρά, δεν έχω ευτυχία, δεν έχω ζωή, δεν έχω κέφι, δεν έχω όρεξη, δεν έχω. Πας να τα παλέψεις μόνη σου και μόνο σου, μωρέ. Αν τα παλέψεις με τους Αγίους, αν τα παλέψεις με τον πνευματικό σου, θα δεις τη χαρά και τη ευτυχία και τη ομορφιά θα έρθει. Καλό 15 Αύγουστο, λοιπόν. Κάντε και λίγο, μωρέ, νηστεία. Τόσα καλούδια έχει ο Αύγουστος. Δεν χρειάζεται να τρώμε κρέας. Και με τη ζέστη, λέει, το κρέας δεν κάνει καλό. Άντε, λοιπόν, να κάνουμε κάτι, να φωνάξουμε στην Παναγιά, και το 15 Αύγουστο ίσως έχουν λυθεί όλα, ό,τι μας παιδεύει, ό,τι μας βασανίζει. Μόλις τελειώσουμε, θα είμαι εδώ όποιος θέλει ευχούλα, θα είμαι εδώ όποιος θέλει εξομολόγηση, και είπαμε ότι θα είμαι και το απόγευμα. Θα το ξαναπώ, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που έρχεστε. Μου γεμίζετε την καρδιά, μου γεμίζετε την ψυχή. Έχουμε και ωραίους ψάλτες, ποιος μας πιάνει τώρα.